Τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός και ενημερώθηκε αρχικά για την ανάπλαση των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, που αναμένεται να μεταμορφώσουν τόσο την έκθεση όσο και το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο της Αττικού Μετρό και δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση του μετρό της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023. Στο τέλος του 2023, καλώς υπόλοιπων των πραγμάτων, το μετρό θα λειτουργεί, θα είναι μια πραγματικότητα. Θα ανακουφίσει τους πολίτες όλης της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση αλλά και στο σύστημα εκπαίδευσης, ενώ τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης του προσέφεραν τον πρώτο τόμο του νομικού περιοδικού του Συλλόγου από το 1948. Όλος τυχαίως το άνοιξα σε σελίδα που λέει περί της προστασίας του μισθωτού ως κατόχου του μισθείου. Πολύ επίκαιρο. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε επίδειξη ενέδρασης ακινητοποίησης επικίνδυνου κακοποιού σε όχημα εν κινήσει από στελέχη του λιμενικού σώματος. Κάνετε μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα γύρωτα. Έχετε συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία των συνόρων μας, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ένωσης. Όλοι οι Έλληνες πολίτες σας είμαστε υπόφεροι. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφέρω τρομοκράτης ακινητοποιημένος, χώρος ασφαλής. Μπορούμε να τον απελευθερώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και εντυπωσιακό το σύστημα που ανοίγει τις πόρτες. Στο περίπτερο της ΔΕΗ, συνεχάρει η διοίκηση της εταιρείας για την πώληση του 49% του ΔΔΕ με τίμημα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγχαρητήρια για τα εξαιρετικά νέα που είχαμε σχετικά με την προσφορά για την πώληση του 49% του ΔΔΕ. Αναμένουμε τώρα τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός συνάντησε τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, αλλά και τον Επίτροπο Σμιτ στο περίπτερο της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, που τιμά τα 40 χρόνια από την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.